το δρομικό κίνημα επιστρέφει στο Ηράκλειο μετά από έναν χρόνο απουσίας, με ένα αγώνα θεσμό βέβαια, και αναφέρομαι στο Run Greece Ηράκλειο που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή στο παραλιακό μέτωπο με τον αγώνα των 10 και 5 χιλιόμετρων. Παρακολουθήθηκε σήμερα και μια συνέντευξη τύπου. Οι διοργανωτές και φορείς κάλεσαν τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, να δηλώσει συμμετοχή, και μετά βέβαια αυτά τα χρήματα θα διατεθούν και θα συγκεντρωθούν χρήματα που θα διατεθούν για τις ανάγκες των σεισμόπληκτων συμπολιτών μας στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Να πούμε ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει οι συμμετοχές στις 1.400 για τους αγώνες των 10 και 5 χιλιόμετρων. Αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθεί φέτος ωστόσο αγώνας των παιδιών. Επίσημος τοπικός χορηγός του αγώνα που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ αλλά και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης είναι τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και οι μινωικές γραμμές. Έχει επιμεληθεί και ένα σχετικό βίντεο η συνάδελφος Μαρέη Πετρούτσου. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, η μεγαλύτερη γιορτή του μαζικού αθλητισμού επιστρέφει με την διεξαγωγή του 8ου Run Greece Ηράκλειο. Αθλητές και πολίτες κάθε ηλικίας μετρούν αντίστροφα για τη διεξαγωγή του αγώνα που έχει γίνει αγαπημένος θεσμός τα τελευταία χρόνια, δίνοντας ραντεβού την προσεχή Κυριακή στο παραλιακό μέτωπο της πόλης με αφετηρία και τερματισμό το Παγκρίτιο Στάδιο. Είναι μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση που συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, όπως επίσης στην ανάπτυξη του δρομικού κινήματος σε ολόκληρη την Κρήτη. Προσκαλούμε όλους τους συμπολίτες μας, είτε να λάβουν μέρος και να τρέξουν στους αγώνες της σειράς των Run Greece ή να χειροκροτήσουμε τους δρομείς. Καλούμε τους ηρακλειώτες να τρέξουν, να συμβάλλουν και αυτοί στη βοήθεια προς τους πληγέντες του σεισμού, και να γιορτάσουμε την Κυριακή το πρωί, να περάσουμε ένα ωραίο πρωινό στην παραλιακή της πόλης μπροστά από το Παγκρίτιο. Στους αγώνες των 10 και 5 χιλιόμετρων μπορούν να πάρουν μέρος όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι, καθώς και οι έχονται σε ισχύ πιστοποιητικό νόσησης COVID-19. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται είτε στα γραφεία της ΕΑΣ ΕΓΑΣ Κρήτης στο Στάδιο Ελευθερίας μέχρι την Παρασκευή 9.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι, είτε σε επιλεγμένα καταστήματα Χαλκιαδάκης. Τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης είναι ο επίσημος τοπικός χορηγός του αγώνα, όπως και οι μινωικές γραμμές, με τις δύο εταιρείες να βρίσκονται πάντα κοντά στον αθλητισμό αλλά και την τοπική κοινωνία. Από την διοίκηση του ΣΕΓΑΣ να μεταφέρω τους χαιρετισμούς μου στο Ηράκλειο, που είναι και πάλι μπροστάρης στη διοργάνωση του Run Greece. Μεγάλος ο αριθμός των συμμετοχόντων που έχουν δηλώσει ήδη για να τρέξουν την Κυριακή στον αγώνα που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ. Αμέριστη συμπαράσταση πάντα των τοπικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας, του Δήμου, όλων των θεσμικών φορέων της πόλης. Ο ΣΕΓΑΣ δεν θα μπορούσε να λείψει από μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση, καθότι όπως γνωρίζουμε όλοι είναι πρωτοπόρος σε οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός αναλαμβάνει. Με απόφαση του ΣΕΓΑΣ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου και για το σχολείο. Και επίσης οι κριτές Ηρακλείου και αυτοί θα συμμετέχουν αφιλοκερδώς σε αυτό το οποίο κάνουν και γίνεται για πρώτη φορά. Είμαστε περήφανοι αρρωγοί και χορηγοί στο Run Greece Ηράκλειο, σε μια γιορτή του μαζικού αθλητισμού. Είμαστε δίπλα σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις που γίνονται στον τόπο μας, που γίνονται στην Κρήτη, και προτρέπουμε όλους να συμμετέχουν και την Κυριακή, αλλά και να βάλουν τον αθλητισμό στη ζωή τους, γιατί η υγιεινή διατροφή σε συνδυασμό με τον αθλητισμό οδηγεί σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η συμμετοχή στον αγώνα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και αυτή τη φορά, αφού τα έσοδα από τη διοργάνωση θα διατεθούν για τη στήριξη των σεισμόπληκτων συμπολιτών μας που δοκιμάζονται από τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις του τελευταίου διαστήματος. Ενδεικτική τιμή για όλους τους δρομείς είναι τα 5 ευρώ. Συνάδελφοι από την υπηρεσία μου, το Τμήμα Τροχιάς Ηρακλείου, αλλά μαζί και με τους εθελοντές από τον Ερυθρό Σταυρό και μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία, και φέτος θα διασφαλίσουμε το χώρο, τη διαδρομή, προκειμένου και οι αθλητές να ευχαριστηθούν. Εμείς θα συμμετέχουμε με ένα ασθενοφόρο με δύο διασώστες και ένα όχημα άμεσης επέμβασης με ένα το γιατρό και ένα διασώστη. Αθλοθετήσαμε για το πρώτο νικητή και την πρώτη νικήτρια των 10 χιλιόμετρων 7 μέρες σε ένα ξενοδοχείο πολυτελείας, και για τον πρώτο νικητή και την πρώτη νικήτρια των 5 χιλιόμετρων 7 μέρες σε ξενοδοχείο 4 αστέρων.